Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris, την τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα και μάλιστα Παρασκευή και 13 του Απρίλη. Θα πάμε μέχρι και τις 7 στην καθημερινή μας ενημέρωση για τα θέματα του Άρη. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ ως επιτοπλίστων θα ασχοληθούμε και στην διάρκεια της σημερινής εκπομπής με τον Χρήστο και όσοι να είναι μαζί μας σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και εσείς την επικοινωνία σας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Ουσίθεστε δηλαδή FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Σήμερα Παρασκευή έχουμε μπροστά μας αγωνιστική δράση και σημαντικά παιχνίδια σε διάφορα τμήματα του συλλόγου. Το ποδόσφαιρο θεωρητικά έχει το πιο εύκολο έργο καθώς παίζει με μια από τις πιο αδύναμες ομάδες του πρωταθλήματος της φούτμπολ, του Πανεγιάλιου, την Κυριακή στις 5 στο Κλεάνθης Φικελίδης. Το μπάσκετ, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο στις 4.30 ώρα με τα Τρίκαλα, έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση στην ομάδα μπάσκετ. Η νίκη είναι εκ των όνων Κάνεφ στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ πολύ σημαντικό μάτς δίνει την Κυριακή στις 7.30 και η γυναική ομάδα βόλεϊ του Άρη στο ΔΑΚ της Πηλέας. Έχετε το κατά νου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μάτς, έστω αν είναι το πιο δημοφιλές άθλημα και αυτό που τραβάει κόσμο. Αλλά η γυναικεία ομάδα πάει εξαιρετικά από τα τελευταία χρόνια. Έχει καταφέρει, ξεκινώντας από τα χαμηλά, να φτάσει στα πολύ ψηλά και να διεκδικεί την είσοδο στο τελικό του πρωταθλήματος. Παίζει το τρίτο παιχνίδι της σειράς με τον ΑΟ Θύρας, με την ομάδα από τη Σαντορίνη. Είναι 1-1. Με μία νίκη του Άρη στο γήπεδό του και μία ήττα με 3-2 προχθές στην Σαντορίνη. Και την Κυριακή θα λύσουν τους λογαριασμούς τους ένα τελευταίο παιχνίδι στο ΔΑΚ Πηλέας στις 7.30 ώρα, επαναλαμβάνω, το μάτς, ακριβώς μετά το ποδόσφαιρο δηλαδή. Έχουμε μπροστά μας στην Football League την αγωνιστική που δεν περιλαμβάνει κάποιο έτσι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγε κανείς, παιχνίδι. Αν εξαιρέσει ενδεχομένως κάποιος το παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον Απόλλωνα Πόντου την Κυριακή, όλα τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια που... έχει και το Δόξα Δράμα Σόφι, το ξέχασα αυτό, συγγνώμη. Έχουμε Πανσεραϊκός Κισαμικός αύριο, αυτό είναι και τηλεοπτικό. Καραϊσκάκης Καλυθέα, τα δύο μάτς που γίνονται αύριο, Σάββατο 14 του μήνα. Την Κυριακή ρεπό έχουν ο Αιγινιακός και τα Τρίκαλα, καθώς αγωνίζονταν με Βέρεια και Αχαρναϊκό. Η Δόξα Δράμας υποδέχεται τον Όφη. Η Σπάρτη την Αναγέννηση Καρδίτσας. Η Παναχαϊκή τον Απόλλωνα Πόντου και ο Εργοτέλης τον Απόλλωνα Λάρισας. Είναι σημαντικό βαθμολογικά παιχνίδι για τον Εργοτέλη στη μάχη της παραμονής. Όπως πολύ σημαντικό για την παραμονή είναι και το Σπάρτη Αναγέννηση Καρδίτσας. Που μετά τα τελευταία γεγονότα και την αποδυνάμωση της Σπάρτης που έχει φτάσει και αυτή να μπαίνει στο κόλπο και να κινδυνεύει και να πρέπει να πάρει κάποια παιχνίδια, θέλει να παραμείνει στην κατηγορία. Θυμίζω ότι ο Άρης πριν τις γιορτές Μεγάλη Τετάρτη είχε τηθεί από τον Όφη, έκανε την πρώτη του ήττα στη σεζόν και είναι πλέον στο μείον 3 από τον Όφη. Έχει 63 ο Όφη, 60 ο Άρης και 50 η Παναχαϊκή που είναι στην τρίτη θέση. Ο Απόλλωνας Λάρισας είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι τέταρτος ή 43 βαθμούς, όπως έχει και ο Κισαμικός και η Δόξα Δράμας. Και αμέσως πιο κάτω είναι με ένα βαθμό διαφορά στην 7η θέση ο Απόλλων Πόντου που έχει 42. Στην πιο δύσκολη θέση όσον αφορά την παραμονή είναι η Καλυθέα και ο Πανεγιάλιος. Η Καλυθέα έχει 16, ο Πανεγιάλιος 21 και μάλιστα έχουν υποστεί και αφαίρεση 3 βαθμών από την επιτήρηση, άρα νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να σωθούν οι δύο αυτές ομάδες και ψάχνουμε τις άλλες δύο μεταξύ των Αιγινιακού Εργοτέλη, Πανσεραϊκού Καρδίτσας και Σπάρτη, θα πω εγώ. Αυτές είναι οι ομάδες, πέντε ομάδες για δύο εισιτήρια για να ακολουθήσουν Βέρεια Χαρναϊκό και ήδη αυτές είναι υποβιβασμένες και πιθανολόγω εγώ και Καλυθέα και Πανεγιάλιο. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ φυσικά, εννοείται, για το πώς προετοιμάζεται ο Άρης για το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο, τη σκέψη του προπονητή,
για το παιχνίδι αυτό της Κυριακής. Αυτή την ώρα διεξάγεται η προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Νέου Ρεσίου. Είχαμε λίγο νωρίτερα και την Media Day της Παρασκευής με τον Στέλιο Μαραγκό να τοποθετείται στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας, με αφορμή το γεγονός ότι θα επιστρέψει μετά από αρκετό καιρό στην ενδεκάδα της ομάδας, παίρνοντας τη θέση του τιμωρημένου Δελιζής. Φυσικά θα δώσουμε ρεπορτάζ και για άλλα ζητήματα και κυρίως για το θέμα του Σαββατοκύριακου, του τριημέρου, την άφιξη στη Θεσσαλονίκη των Παπαδόπουλου και Σακίεβιτς και το ραντεβού που έχουν αύριο με τον Θόδωρο Καρυπίδη, για να δούμε τι θα προκύψει στο θέμα αυτό που αφορά την πιθανή εμπλοκή τους στην ΠΑΕ Άρης, ποια μορφή θα έχει αυτή, αν θα γίνει τελικά, γενικότερα τι θα προκύψει από αυτή την ιστορία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό. Για το μπάσκετ, όπως σας είπα στο ξεκίνημα, στον πρόλογό μου, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με μια ομάδα η οποία έχει υποβιβαστεί τα τρίκαλα για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου, με όλους τους παίκτες να είναι στην αποστολή. Βέβαια δεν σε θες να βγάλουν ολόκληρο παιχνίδι ο Αθηναίο και ο Μπέλ, αλλά συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για τα τρίκαλα και αν χρειαστεί για κάποιο διάστημα νομίζω θα αγωνιστούν. Υπάρχει αυτό το δημοσίευμα της εφημερίδας των Νέων για τον Όφη. Μετά από εισαγγελική έρευνα, για εσάς που δεν το γνωρίζετε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παραλαμβάνω, της εφημερίδας Τα Νέα, βρέθηκε τιμολόγιο για την έκδοση και πληρωμή εισιτηρίων παραγόντων και ποδοσφαιριστών του Αιγινιακού στο όνομα παράγοντα που μετήχε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Όφη. Και αναφέρει το δημοσίευμα ότι κινδυνεύει η ομάδα του Όφη με υποβιβασμό. Από την πλευρά του Όφη, βέβαια, υποστηρίζουν ότι είναι όνειρα θερινής νυχτός και καθοδηγούμενα αυτά τα δημοσιεύματα σε ένα πολύ έτσι περίεργο θέμα, πολύ λεπτό, εντάξει, και θέλει και ιδιαίτερη προσοχή, εντάξει. Είναι θέμα για το οποίο, εφόσον υπάρχει έρευνα και υπάρχουν κάποια στοιχεία, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες αρμόδιες αρχές. Εμείς τώρα δεν έχουμε πραγματικά να πούμε τίποτα επ' αυτού. Είναι πάρα πολύ λεπτό, επαναλαμβάνω, το ζήτημα. Εφόσον υπάρχει έρευνα μετά από καταγγελία που είχε κάνει, θυμίζω, ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης, και έχει αποδειχθεί κάτι, ας το ψάξουν αυτοί που πρέπει να το ψάξουν και να αποδοθούν οι ευθύνες, εφόσον υπάρχουν, και αν δεν υπάρχουν, ας κινηθεί μετά ο Όφη εναντίον αυτών που έκαναν την καταγγελία. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Είναι ο τρόπος, επαναλαμβάνω, επικοινωνίας με την εκπομπή. Δεν ξέρω αν πληροφορηθήκατε, έχουμε και τα ζευγαράκια για το Champions League με την κλήρωση, αλλά και το Europa League που έγιναν σήμερα, με Ρώμα Λίβερπουλ και Μπάγερ Ρεάλ να είναι τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών της διοργάνωσης, ενώ σπουδαίο μάτς βγήκε στα ημιτελικά του Europa League ανάμεσα στην Arsenal και την Atletico. Αυτές οι δύο ομάδες εγώ ήθελα να τις πω στον τελικό, να σας πω την αλήθεια. Marseille Salzburg είναι το δεύτερο ζευγάρι του τελικού που θα διεξαχθεί, νομίζω, στο γήπεδο της Lyon, στο καινούριο γήπεδο της Lyon, στις 16 του Μαΐου. Έχουμε και μια κλήση απολογία του Παύλου Μυροφορίδη για εξύβριση για το παιχνίδι με τον Όφη, όπως είπε, είχε μπει μενόμενο στον αγωνιστικό χώρο και αποβλήθηκε, και μάλιστα από τα νεύρα του είχε πάθει και κάταγμα στο χέρι ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, ο οποίος θα τιμωρηθεί προφανώς από την Επιτροπή. Έχει σημασία? Πώς δεν έχει? Αφού μία-μία τους πάει όλους. Μία μέσα είναι, ένα παιχνίδι είναι στον πάγκο και ένα παιχνίδι στην εξέδρα. Έτσι πάει. Η κλήση σε απολογία λοιπόν για το παιχνίδι με τον Όφη, ο οποίος έχει τα δικά του ντράβαλα, όπως σας είπαμε, μετά από αυτό το δημοσίευμα. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Στον Όφη το αποδυναμώνουν πολύ, όπως αναμενόταν. Δεν, το είναι πιστικό επιχείρημα. Δεν λένε, ας πούμε, δεν υπήρχε ποτέ άνθρωπος του Δούσου να δεν έκανα τέτοιο. Ας το δείξω. Αν υπάρχει έρευνα και έχουν βρεθεί αυτά που έχουν βρεθεί, ας το ψάξω να γίνει κάτι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Οπότε. Αλλά εντάξει, είναι λίγο το ότι είναι στα νέα, δεν είναι σε κάποιο ανύπαρτο site. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια, τι πρόσβαση και ποιος το έγραψε παίζει ρόλο. Διάφορα πράγματα μπορεί να παίξουν τον ρόλο τους, αλλά
να γράφουν ένα τέτοιο πράγμα. Είσαι πολύ σοβαρό λίγο... τώρα για να παίρνεις το ρίσκο να το γράψεις. Θα πρέπει να το έχεις διασταυρώσει, θα πρέπει να το έχεις ψάξει, καλά, θα πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένο. Καλά, δεν λειτουργούν όλοι σαν και εσένα, μην νομίζεις ότι πρέπει να το έχεις διασταυρώσει κιόλας. Αλλά υπάρχει εισαγγελέα στη μέση και τώρα, κοίταξε. Γενικότερα τέτοια ζητήματα ο κόσμος όταν διαβάζει και ακούει εισαγγελέα και τώρα λέει, όπως το Άρης Βέρεια. Τι έκανε ο εισαγγελέας, του ήρθε μια καταγγελία στο γραφείο του. Ανώνυμη, αυτή που τη διαβάζαμε την άλλη φορά, θυμάσαι. Τι έκανε λοιπόν, έστειλε ένα χαρτί σε όλες τις στοιχηματικές εταιρείες που έχουν νόμιμη λειτουργία στην Ελλάδα. Και έστειλε και λέει, παρακαλώ όπως να μου χορηγήσετε τα ονόματα, τα ποσά και τους παίκτες που έπαιξαν το παιχνίδι Very Aris. Αυτό λοιπόν το χαρτί διέρευσε από κάποια στοιχηματική προφανώς. Έτσι. Πήγε στα μέσα ενημέρωσης και κατευθείαν λέμε έχει κάνει προκαταρκτική εξέταση. Ακούω άλλο προκαταρκτική εξέταση. Τι σημαίνει προκαταρκτική εξέταση? Θα κάνει μια προκαταρκτική εξέταση, θα διαπιστώσει εκτός αν κάποιος είναι τόσο χαζός ώστε να βγάλει τιμολόγιο παράδειγμα για να πετάξουνε. Ή έχει πάει ο... ποιος να πω τώρα, να μην πω κανένα και όνομα και παρεξηγηθεί κανένας. Ένας παράγοντας του Άρη έχει πάει στη στοίχημα που έχει όριο να παίζεις μέχρι 1000 ευρώ και έχει παίξει το διπλό του Άρη. Αλλά τι πιο φυσιολογικό να είμαι εγώ παίκτης ας πούμε του Άρη ή πρόεδρος ή οτιδήποτε και να έχω παίξει νίκη του Άρη. Αν έπαιζα ήττα θα ήταν το παράξενο. Αν έχω παίξει να κερδίσει η ομάδα μου. Είναι κακό. Ο ποδοσφαιριστής απαγορεύεται βέβαια και ο παράγοντας. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά τι πιο φυσιολογικό είναι από αυτό? Και ποιο είναι το φυσιολογικό αποτέλεσμα στο Βέρι Άρης? Να κερδίσει η Βέρια? Ή αν κάποιος θέλει να κάνει μια μαμουνιά, θα την κάνει παίζοντας στις ελληνικές στοιχηματικές με όριο ένα χιλιάρικο να πάρει, δηλαδή από ένα χιλιάρι να πάρει 1180. Να πάρει 180 ευρώ δηλαδή. Γιατί δίνει ένα 18 το διπλό του Άρη. Άντε, εγώ σου λέω το έπαιξε live την ώρα του παιχνιδιού που δίνει 2,5. Θα παίξει, δηλαδή θα διακινδυνεύσει, θα στήσει μάτς για να πάρει 250 ευρώ. Γιατί έχει όριο στις εταιρείες. Δεν μπορεί να παίξει 50 χιλιάρικα. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι αυτά είναι. Είναι έρφυλα. Λέω, προσπαθώ να το πω έτσι πολύ απλά για να καταλάβει και ο κόσμος όταν ακούει για τέτοιου είδους ειδήσεις. Θα πάει λοιπόν ο Καρυπίδης, ο οποιοδήποτε άλλος και θα παίξει το διπλό της Βέρειας live και θα κερδίσει από το. Θα βάλει το χιλιάρικο. Και θα κερδίσει 250 ευρώ. Και γι' αυτό θα στήσει το παιχνίδι. Θα τους πάρει σπόρια μετά να φάνε. Άμα γίνει να γίνει κάτι, προφανώς και δεν θα γίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτή η υπόθεση θα πάει στο αρχείο, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά δημιουργούνται εντυπώσεις. Το άλλο όμως τώρα που έχει βγει για τον Όφη, που λέει ότι υπάρχει τιμολόγιο. Υπάρχει τιμολογημένο στο όνομα ενός μέλους του Δουσού. Εκεί υπάρχει θέμα. Αν αποδειχθεί, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Τώρα, αν αυτό το θέμα η Επιτροπή Διοντολογία της ΕΠΟ το κρίνει ως ικανό να τιμωρήσει και την ομάδα. Είναι άλλο. Τιμωρήσει μόνο τον παράγοντα. Ναι, είναι άλλο. Παράγοντα ο οποίος δεν είναι πλέον. Ναι. Ο οποίος ήταν με το παλαιό καθεστώς του Όφη που απομακρύνθηκε μετά από 2-3 εβδομάδες. Έτσι. Είναι άλλο ζήτημα. Γιατί σου λέει ο άλλος μπορεί. Okay, το έκανε αυτό το οποίο το έκανε. Η ομάδα δεν έχει ευθύνη. Που είναι τώρα, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο. Άρα. Μην το φτάνουμε μέχρι το τέλος. Εδώ συμφωνώ με τον Όφη ότι εντάξει, κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Έχει δημιουργηθεί και για τον Άρη αρκετές φορές αυτό και για τον Όφη έχει δημιουργηθεί με αφορμή από το συγκεκριμένο γεγονός και θα υπάρξουν και άλλα τέτοια επεισόδια. Αλλά από το να φτάσουμε να τιμωρούνται οι ομάδες, στο να φτάσουμε μάλλον να τιμωρούνται οι ομάδες, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση ακόμα. Θα τα δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Θα πάμε να κάνουμε τώρα το πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε λίγο πιο αναλυτικά και για το ποδόσφαιρο αλλά και για το μπάσκετ. Εδώ είμαστε. All About Aris, Libero 107,4. Ακούσαμε και τον Μαραγκό το μεσημεράκι που τοποθετήθηκε και θα πάρει την ευκαιρία του και αυτός στο παιχνίδι λόγω της απουσίας του Βελιζήση. Γενικότερα νομίζω θα πάρουν και άλλη ευκαιρία τώρα μέχρι το τέλος της σεζόν. Ανάλογα και με το πώς θα πάνε τα τρία αυτά παιχνίδια που έχει, τέσσερα μάλλον για την ακρίβεια, μέχρι την διακοπή των 2 εβδομάδων για τα παιχνίδια με Αχαρναϊκό και Βέρεια ο Άρης. Αν εξασφαλίσει και μαθηματικά, παίρνοντας τις νίκες και τους βαθμούς που χρειάζεται και μαθηματικά, τότε από εκεί και πέρα, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια με Πανσεραϊκό και την Καρδίτσα, θα δούμε να παίζει το σύνολο του ρόστερ
και ποδοσφαιριστές οι οποίοι για τους πολλούς και διάφορους λόγους, διαφορετικούς για τον καθένα, δεν πήρανε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Ήδη την Κυριακή, εκτός από τον Μαραγκό, το οποίο η χρησιμοποίηση είναι επιβεβλημένη καθώς δεν υπάρχει άλλο στόπερ, από τη στιγμή που απουσιάζει λόγω τιμωρίας ο Δελιζήσης. Ο Κλιγκόπουλος μόνο. Μόνο νεαρός. Θα επαναφέρει το Γιώργο Καντιμύριο ο Δημήτρης Πανός Καροταδοκάρια μετά από 11-12 παιχνίδια, μετά από εκείνο του παιχνίδι Βέρειας δηλαδή που συζητούσαμε, όταν αποβλήθηκε και πήρε τη θέση του ο νεαρός, ο Αναγνωστόπουλος, και έκτοτε δεν βγήκε από την 11 και μάλιστα άρπαξε και την ευκαιρία και εμφανίζεται και ένα παίκτη με πολύ μεγάλη προοπτική, για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο κόσμος. Είναι ένα παιδί στο οποίο αξίζει να επενδύσει πάνω του. Ο Άρης είναι πολύ καλή ηλικία για τερματοφύλακα, ειδικά 23, έδειξε ότι το έχει. Και είναι ένα από τα κέρδη τα αγωνιστικά που έχει ο Άρης φέτος, ο συγκεκριμένος, από την απόφαση του προπονητή, όχι να το χρησιμοποιήσει το μαζί με τη Βέρεια, γιατί αναγκαστικά έπρεπε να μπει εφόσον αποβλήθηκε ο Καντιμύρης, αλλά να τον διατηρήσει αμέσως μετά, μετά τη λήξη της τιμωρίας του Καντιμύρη, κάτω από τα δοκάρια της ομάδας. Συμφωνώ ότι έχει προοπτικές αυτό το παιδί. Εντάξει, θέλει, έχει και, χρειάζεται και δουλειά. Εντάξει, συγκεκριμένα πράγματα. Είναι καταρχάς καλός αθλητής. Είναι παιδί το οποίο δουλεύει και εκτός προπόνησης. Λύγει και το συμβόλαιο, Βέβαια, είναι ένας από αυτούς που λύγουν τα συμβόλαια. Και είναι και σε πολύ καλή ηλικία για τερματοφύλακα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία του, νομίζω. Καλός με τα πόδια. Πολύ καλός με τα πόδια. Πολύ σημαντικό προσόν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο για τον τερματοφύλακα. Γενικότερα ένα δυνατό παιδί. Δουλευταράς, δεν έχει πρόβλημα να δουλέψει. Όχι, αυτό είναι και μια μεγάλη ευκαιρία του να είναι στον Άρη τη Super League. Και ο Άρης μπορεί, αν έχει την εξέλιξη που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει, να υποφεληθεί κιόλας από τον Αναγνωστόπουλο. Δηλαδή, αυτές είναι οι περιπτώσεις που αξίζει να ποντάρεις αυτές, δηλαδή να επενδύσεις και ένα παιδί το οποίο παίρνει παιδιά 16.000. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για από τα χαμηλότερα συμβόλαια στη φετινή σεζόν. Να το διπλασιάσουμε. Πάμε, Χρήστο, θα δώσω τα λεφτά. Ένα καφέ, μήπως μπορούμε να πάρουμε από κάτω, τη φίλη μου, ή έφυγε. Αν είναι ένα καφεδάκι. Να έχει κλείσει, μάλιστα. Χωρίς να με θυμηθεί. Εντάξει, φίλε, δεν πειράζει. Καλά. Κανονίσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, α δούμε. Εντάξει, τι ακριβώς θα γίνει. Είναι μία. Επαναλαμβάνω, ένα από τα αγωνιστικά κέρδη. Ο Καντιμύρης ήταν όλο αυτό το διάστημα και αυτός, γιατί πρέπει να τα λέμε, χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος, ότι επέδειξε πολύ καλή συμπεριφορά. Δηλαδή, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε έκανε μουτράκια που έμεινε στον πάγκο παρότι είναι 36 χρονών και έχει δει πολλά πράγματα στην ποδοσφαιρική του καριέρα και γι' αυτό τον ανταμείβει και ο προπονητής με την χρησιμοποίησή του στο παιχνίδι με τον Πανιαλέχο. Έχουν εντύπωση ότι θα πάρει κανένα δύο παιχνίδια μέχρι την μέχρι το τέλος της σεζόν και θα τερματίσουν δηλαδή ουσιαστικά τη σεζόν οι δύο τερματοφύλακες έχοντας σχεδόν από τα μισά παιχνίδια ο καθένας. Δηλαδή έχουν παίξει από καμιά δεκαπενταριά παιχνίδια ο καθένας. Ότι πρέπει. Θα έχει μοιράσει δηλαδή τη σεζόν στη μέση για τους δύο τερματοφύλακες ο Δημήτρης Πανός. Ο Μπούρμπος επίσης θα επιστρέψει στην ενδεκάδα, στο δεξί άκρο της άμυνας, αντί του Τζανακάκη. Ανεβαίνει ο μέσος όρος ηλικίας την Κυριακή. Ναι, αυτομάτως ανεβαίνει αρκετά, γιατί είναι 35 ο Μπούρμπος και 36 ο Καντιμύρης. Οι δύο πιο έμπειροι δηλαδή που διαθέτει το ρόστερ της ομάδας. Ο Μαραγκός μαζί με τον Σόουζα θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Τώρα στα αριστερά υπάρχει μια μάχη μεταξύ Κανακούδη και Βαλεριάνου για το ποιος θα αγωνιστεί. Μάλλον μέχρι τελευταία στιγμή δεν θα ξέρουμε. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί ποιος θα είναι. Ίσες πιθανότητες έχουν και οι δύο. Εντάξει, και ο Κανακούδης στα όσα παιχνίδια έπαιξε νομίζω ήταν πάρα πολύ θετικός, με δεδομένο ότι είχε να παίξει και 3-4 μήνες. Περιμένει και αυτός ξανά την ευκαιρία του. Το γεγονός ότι είναι καλύτερος ενδεχομένως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και επειδή ο Άρης την Κυριακή θα αναζητήσει έτσι ένα γκολ και θέαμα, ίσως του δώσει ένα πρόκριμα για τη συμμετοχή στην ενδεκάδα. Ο Εντζόγλου με τον Μουμίν, άλλοι δύο σιαμέοι στα χαφ, θα είναι και πάλι στην ενδεκάδα. Ο Πλατέλας στο γνωστό του ρόλο στα τελευταία παιχνίδια ως δεκάρι. Ο Πασάς θα παίξει στη μία πλευρά της επίθεσης, αριστερά. Ο Ντούνης θα παίξει δεξιά. Και ο Διαμαντόπουλος στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή κατά 99,9% θα είναι η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο προπονητής του Άρη στο παιχνίδι με την ομάδα του Πανεγιαλίου, την ομάδα της γενετηράς του δηλαδή, η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εντάξει, έρχονται να παίξουν ανοιχτά. Για μένα το θέμα
το πόσο γρήγορα θα μπει το πρώτο γκολ. Χρυσάθε, αν μπει γρήγορα το πρώτο γκολ, προβλέπω πολλά με λίγα στο παιχνίδι. Τώρα, αν έχεις πάλι τίποτα όπως με την Καλυθέα, 37 ευκαιρίες και δεν μπαίνει μέσα η μπάλα, τι να πω. Θα σου άρεσε απλά σοβαρός να είναι. Και έχοντας και όλες τις επιλογές στα χέρια του προπονητή Σπλήτου Παυλίδη, μπορεί να κάνει και ένα μεγάλο σκορ την Κυριακή. Και πρέπει, νομίζω, για μένα να κάνει και ένα μεγάλο σκορ και να παίξει και καλά κόντρα σε μια ομάδα που λέει ότι θα έρθει να παίξει ανοιχτά. Και δεν έχει να χάσει τίποτα από τη στιγμή που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα την γλιτώσει και θα. Τι ανοιχτά να παίξουν αυτοί, άμα παίξουν ανοιχτά. Ό,τι μπορέσουν, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, τι να έχουν να χάσουν τίποτα. Ρε, χρήσαν, αυτοί τελειώσανε τώρα. Έχουν φάει και το μείον 3. Τώρα αρχικά, κύριε φίλε, για αυτό, για ψυχολογικούς λόγους, να στηθώ λίγο πίσω στην άμυνα και τα. Θα δούμε. Έχουν πάρει βαθμό από τότε που πήραν από εμάς. Τι να πάρουν. Κάνα βαθμό πήραν, ναι. Τίποτα από κανένα. Πολλά προβλήματα. Κανένα χι πήραν στην καρδίτσα, φίλε. Πολλά προβλήματα και η χι με την καρδίτσα. Ρόστερ, και ο αρχηγός τους, αυτός ο Γκούμας, πώς το λένε, από την αναμέτρηση. Δεν. Αν μου άρεσε, είναι στοιχειωδό σοβαρό. Δηλαδή, να είναι όμως. Εντάξει, να είναι. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μια καλή ευκαιρία για να βρεθείτε και στο γήπεδο. 5 η ώρα, καλό καιρό θα έχει. Δεν το δείχνει τηλεόραση, δεν το δείχνει ούτε καν το ίντερνετ. Ούτε καν το ίντερνετ. Θα είναι και ο Παπαδόπουλος με το Σακίεβιτς. Και αυτή μια, η παρουσία του μπορεί να έχει έτσι ένα κάποιο ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα 3 μόλις παιχνίδια που απομένουν εντός για να δείτε την ομάδα. Δεν μένουν και πολλά για τη σεζόν. 5 ευρώ έχει τα πέταλα, 10 ευρώ στην ώρα είναι το εισιτήριο. Οπότε εντάξει, νομίζω είναι μια ωραία ευκαιρία. Μακάρι για να ευχαριστήσει και τον κόσμο. Δηλαδή να παίξουν επιτέλους με βάση τις δυνατότητές τους, απελευθερωμένοι, είναι στο συν 10. Να ρεφάρουν και αν θες και την ήττα από τον Όφη πριν από τις γιορτές και να κάνουν έτσι ένα ευχάριστο απόγευμα. Και να περάσει και ο κόσμος ένα ευχάριστο δίωρο στο ηλιόλουστο κλειάν της Βικελίδης. Έτσι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μέχρι έχει παιχνίδια, δεν έχει παιχνίδια τώρα, δεν βλέπουμε πουθενά μάτς. Χρήστο. Τι μάτς έχει. Παίζει ο Πανιώνας Ολυμπιακός καταρχήν. Παίζει, φίλε, μας ενδιαφέρει. Εδώ που φτάσαμε και παίζει και ο Παναθηναϊκός μπάσκετ, νομίζω τώρα. Ο Παναθηναϊκός όμως νομίζω παίζει στην ΕΡΤ, που θα το βάλω να το δούμε. Και το άλλο είναι στο. Και το άλλο στην. Το Παναθηναϊκός τι ώρα είναι. Τώρα παίζει ο Παναθηναϊκός νομίζω. Πανιώνιος τι ώρα είναι, 6.30. Ναι. Άρα και τον Πανιώνο κάποια στιγμή θα δούμε. Ερτένα δεν πιάνει στη τηλεόραση. Α, πιάνει. Το πάνε σε τηλεόραση, βγήκε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν. Ο παδός του Ολυμπιακού. Έχει αποκτήσει συμπάθειες τελευταία. Για συγκεκριμένα πράγματα. Τα οποία όμως δεν είναι αυτό το αντικείμενό μας. Τέλος πάντων. Με αυτούς που έχουμε επιλέξει. Είδες, φίλε, Παναθηναϊκός Κολοσσός. Κολοσσός. Καλά το λέω, 5 ώρα. Ημίχρονο πρέπει να είναι τώρα. Λοιπόν, άρα θα το δούμε και αυτό. Να σε ενημερώνουμε για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Στο μπάσκετ, εντάξει, λίγο πολύ τα έχουμε αναφέρει και τη σημασία που έχουν τα παιχνίδια από εδώ και στο εξής. Ειδικά το παιχνίδι αύριο στα Τρίκαλα νομίζω ότι δεν έχει επιστροφή. Η ομάδα πρέπει να το κερδίσει και θεωρώ ότι θα το κερδίσει. Απέναντι σε μια ομάδα που είναι η μοναδική που έχει περισσότερα προβλήματα από τον Άρη. Τα Τρίκαλα που σήμερα είδαν και τον, πώς το λένε αυτόν, Τέγιτς, πώς το λένε αυτόν εδώ, να μην πηγαίνει και αυτό στην προπόνηση, να την κουπανάει. Μέχρι τώρα τον είχαν αυτόν, τώρα δεν πήγε ούτε αυτός. Έχουν μείνει 5-6 άτομα. Τώρα, αν είμαστε τόσο άξιοι της μοίρας μας, να πάμε να χάσουμε από τα Τρίκαλα, τα τελευταία, τα υποβεβασμένα, που παίζουν τρεις Αμερικανοί streetball και παλεύουν και δύο Ελληνάκια, εντάξει, μετά δεν νομίζω ότι. Και αυτοί οι Αμερικανοί προφανώς streetball έμειναν εκεί για να πηγαίνουν στον ωραίο πεζόδρομο εκεί των Τρικάλων, να πίνουν το καφεδάκι τους, να κάνουν τις βόλτες τους. Να τελειώσει η κανονική περίοδο. Να κάνουν λίγο τα νούμερα του θέλουν οι Αμερικανοί. Και να βρουν ένα συμβόλαιο την επόμενη σεζόν. Τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα έχει και κόσμο Άρης, έστω και μεμονωμένο. Ξέρω αρκετό κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο των Τρικάλων, το οποίο γενικά είναι φιλόξενο. Τα τελευταία χρόνια έχει μαζική παρουσία ο κόσμος του Άρη. Όλα αυτά τα χρόνια. Το παιχνίδι, το οποίο νομίζω είναι διαδικτυακά, μπορούμε να το δούμε ολόκληρο από το Air to Web και θα υπάρχουν βέβαια και τα γνωστά στιγμιότυπα από το κρατικό κανάλι στις 4.30 που ξεκινάει το παιχνίδι. Το θετικό, έτσι για να δώσουμε λίγο το ρεπορτάζ, το αγωνιστικό, είναι ότι και ο Αθηναίου και ο Μπέλ και ο Τσαϊρέλης είναι στην αποστολή. Και όχι μόνο θα είναι στην αποστολή, ο Τσαϊρέλης θα παίξει κιόλας κανονικά, ο οποίος Τσαϊρέλης μέσα σε όλα τα άλλα που είχαμε
Έμεινε στο νοσοκομείο χθες το βράδυ λόγω της γαστρεντερίτιδας. Αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι έμεινε στο νοσοκομείο ακριβώς γιατί είναι αθλητής και θα έπρεπε να πλακωθεί στα φάρμακα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να αγωνιστεί αύριο. Γιατί είναι διαφορετικό να πάθουμε μια γαστρεντερίτιδα εμείς, να μείνουμε στο κρεβάτι μια μέρα να βλέπουμε τηλεόραση στον καναπέ. Και είναι διαφορετικό να πρέπει ένας αθλητής να μπει να προπονηθεί σήμερα που προπονήθηκε ο Τσαϊρέλης και αύριο να παίξει ένα παιχνίδι. Και από την άλλη, ο Αθηναίο και ο Μπέλ μπορεί να μην είναι στο 100%. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έπαιξαν μάλιστα με την Κίμη τους έδωσε τη δυνατότητα να είναι πολύ καλύτερα. Ειδικά ο Αθηναίου είναι σχεδόν έτοιμος. Ο Μπέλ έχει ένα κίνδυνο. Έχει ένα κίνδυνο υποτροπής, αλλά με βάση την εξέλιξη της θλάσης που είχε υποστεί δείχνει να το ξεπερνάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, είναι ανάλογα και την ένταση που υπάρχει στο παιχνίδι, το πώς μπορεί ο αθλητής με την εμπειρία του να προστατεύσει το πόδι του. Όλα αυτά νομίζω ότι τα ξέρει και ο ίδιος ο αθλητής, τα ξέρει και ο Άρης, και με δεδομένο και όλα στο γεγονός ότι το επόμενο παιχνίδι είναι σε 20 μέρες με τον Πανιόνιο, δεν θα μπορούσε ο Άρης να μην πάρει το ρίσκο. Γιατί αν χάσει τα Τρίκαλα, μετά αντίο ζωή. Μετά θα πρέπει να κάνεις, θα δώσεις δικαιώματα και θα πρέπει να κάνεις 3 στα 3 για να είσαι 100% σίγουρος. Ή 2 στα 2 ή 2 στα 3 με συγκεκριμένες ομάδες. Γι' αυτό πρέπει να πας στα Τρίκαλα να κερδίσεις και να μένει είτε μία ακόμα νίκη για να είσαι 100% βέβαιος, είτε μπορεί και να μην χρειαστεί καν στην πορεία. Αλλά βέβαια ο Άρης παίζει και με το Ρέθυμνο στην έδρα του και με τον Πανιόνιο στην έδρα του. Δεν πρόκειται να καθίσει να χάσει αυτά τα παιχνίδια για να σκοτωθεί μετά τελευταία αγωνιστική στη Ρόδο. Υπό αυτή την έννοια θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σήμερα παίζει ο Πανιόνιος Ολυμπιακός. Αν χάσει ο Πανιόνιος, αύριο παίζει Φάρος ΑΕΚ. Αν χάσει ο Φάρος, νομίζω ότι από εκεί και έπειτα με δύο νίκες θα είσαι 100% βέβαιος. Και ενδεχομένως να είναι και η μία νίκη, χωρίς αυτό να αποτελεί κάτι και να πανηγυρίζουμε ή να πούμε ότι μπράβο, ωραία, εντάξει, δεν κινδυνεύουμε πολύ ή οτιδήποτε άλλο. Απλά να φύγει και ο αγωνιστικός μπελάς, η αγωνία από το κεφάλι μας, για να μπορέσουν μετά οι άνθρωποι που συγκροτούν τη διοικητική ομάδα, τη νέα, να αφοσιωθούν στο πώς θα υπάρχει Άρης την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε, θα πάμε το καλοκαίρι και θα πρέπει να πάρουμε άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για να πάρεις άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα πρέπει είτε να πληρώσεις είτε να διακανονίσεις όλες τις υποχρεώσεις. Και αν το άρθρο 99 εξυπηρετούνταν μέχρι τώρα, γιατί έτσι έπρεπε να κάνει ο Λάσκαρης μέχρι να πάει στον ανακριτή, αντιλαμβάνεστε ότι στο μέτωπο των παικτών υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να λύσει η ομάδα. Ήδη έλυσε κάποια και φάνηκε αυτό χθες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα και έδωσε τις πρώτες δόσεις. Θα πρέπει να τις εξυπηρετεί και όλες αυτές τις δόσεις. Δεν είναι εύκολο. Μιλάμε για αρκετά χρήματα. Βέβαια, μιλάμε για αρκετά χρήματα προ-ενασχόληση των συγκεκριμένων ανθρώπων. Και αυτό που λέω είναι σημαντικό. Γιατί και μάνατζερ υπάρχει στο όλο θέμα και δικηγόροι υπάρχουν στο όλο θέμα. Δεν θα είναι τα ίδια τα χρήματα τα οποία απαιτούσαν κάποιοι αθλητές από την προηγούμενη διοικητική κατάσταση. Θα πέσουν τα ποσά. Αυτό είναι δεδομένο και το λέω γιατί προτιμούν πολλοί να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα στον κόσμο. Η εικόνα θα είναι ελαφρώς καλύτερη. Δεν είπα θα χρωστάς 5 και θα χρωστάς μισό, αλλά θα είναι ελαφρώς καλύτερη. Διαχειρίσιμη σε ένα βαθμό αν ισχύουν τα όσα προφορικά έλεγαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα όσοι ήθελαν να πάρουν την ομάδα από το Λάσκαρη. Αν λοιπόν διαθέτουν τα χρήματα τα οποία έλεγαν και ακούγαμε για την ομάδα. Όλα αυτά θα φάνουν. Μέχρι στιγμής ο κύριος Γουλιέλμος έχει βάλει περίπου 160-170.000 ευρώ. Έχουν πληρωθεί αρκετές από τις υποχρεώσεις που είχαν παγώσει σαν τα χρέη του συμπολίτη για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια άλλο 5 μήνες και 6 μήνες και 7 μήνες και άλλο 14 χρόνια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση και ένα άλλο θέμα. Το εξετάσουμε άλλη φορά. Πάει να σταθεροποιηθεί μια κατάσταση που παλεύεις να μην διαλύσεις. Πρέπει λοιπόν και αγωνιστικά να διασφαλίσεις ότι υπάρχει ομάδα στην Α1 την επόμενη σεζόν και από εκεί και έπειτα να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα της ομάδας, πώς θα προκύψουν νέα έσοδα για την ομάδα, πώς θα φτιαχτεί ένα ρόστερ ικανό να παίξει,
μπορείς με έναν σωστό προγραμματισμό να έχεις και μια πάρα πολύ καλή ομάδα τη νέα σεζόν. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα τη νέα σεζόν με παίκτες ξένους που τα συμβόλαιά τους, τα letter of clearance, είναι εδώ στην Ελλάδα. Αρχίζω να λέω τώρα παίκτες που βρίσκονται στα Λαύρια, στην Κίμη προχθές, στο McFadden, ας πούμε, παράδειγμα, ή πληθώρα παίκτων. Μιλάμε για 5 με 6 παίκτες σε κάθε ομάδα στην Α1 του μπάσκετ που θα έχεις δικαίωμα να αποκτήσεις κάποιους από αυτούς τους αθλητές. Όχι πριν, όπως πριν κάποια χρόνια που ξαφνικά το έμαθες και έπρεπε να πάρεις και είχες μόνο, πώς το λέγανε, Φόρντο λέγανε εκείνο, πώς το λέγανε, τον Αμερικανό που έπαιζε με ένα και μπράβο στο παιδί, ο Χαρντ, μπράβο, που μετά από ένα σημείο έπαιζε με ένα πόδι. Δεν μπορεί να πάρεις άλλο, μόνο αυτό είχες. Και πάλευε το παιδί και μπράβο, αλλά ήταν περιορισμένων δυνατοτήτων και δεν και τραυματίας. Αλλά τι να κάνεις, τον κρατούσες. Όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα δούμε και να τα δουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στον Άρη και βέβαια να πάρουν και το OK από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τη μεταβίβαση του 90% των μετοχών, έτσι. Να πάρει τον έλεγχο δηλαδή της ΚΑΕ και επίσημα ο κύριος Γουλιέλμος. Που βεβαίως, αφού τελειώσει αυτό το αγωνιστικό, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει, αφού πάρει και τις μετοχές, ειδικά αφού πάρει τις μετοχές, να βγει και να μας μιλήσει. Εντάξει, τον είδαμε στις 2-3 φωτογραφίες, είδαμε και μια τοποθέτηση του δημόσια, από εκεί και έπειτα, όχι σε εμάς, στον κόσμο να μιλήσει, στον κόσμο του Άρη, να ακούσουμε ποια είναι τα σχέδιά του, τα πλάνα, το ωραία τα λέμε εμείς. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει, τι θα πράξει ο ίδιος και τι θα πει ο ίδιος. 55-38 κερδίζει ο Παναθηναϊκός τον Κολοσσό, στο τρίτο δεκάλεπτο 7:50 πριν τη λήξη του. Νομίζω ότι θα πάει σε μια εύκολη νίκη ο Κολοσσός, ο οποίος είναι η αρνητική έκπληξη φέτος του πρωταθλήματος. Και δεν βάζω τον Άρη στην αρνητική έκπληξη, γιατί ο Άρης δεν είναι απλά αρνητική έκπληξη, είναι μια δυσάρεστη έκπληξη για όλους εμάς. Λοιπόν, πάμε στο break, να πούμε τους χορηγούς, Άλεξ, της πρώτης ώρας. Να πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε και γραμμούλες στο 23 10 287 και 3 οχτάρια, να σας ακούσουμε και εσάς, να τοποθετηθείτε και να πείτε τα θέλω σας και τα πιστεύω σας και για το παιχνίδι του ποδοσφαίρου και για τον μπάσκετ και για τα πάντα όλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Αλλαγή σκυτάλης έχουμε στην κονσόλα του ήχου. Ο Βασίλης ο Καβαδίας είναι αυτός που αναλαμβάνει στη θέση του Χρήστου Κιώση που πάει να ξεκουραστεί. Και εμείς συνεχίζουμε μαζί του μέχρι και τις 7 στην δεύτερη ώρα της εκπομπής του All About Άρης. Εδώ παροτιστονισμένη στο Λίμπερο στους 107.4, αν δεν πει ο Αρναούτογλου για το στο Σάββατο είναι ακόμη. Για τον καιρό, αν και εντάξει, λίγο πολύ. Ξέρουμε τι να περιμένουμε. Ο φίλος 779 λέει: πιο ξεκάθαρο μήνυμα από την ΕΟΚ προς τον Άρη δεν γίνεται, με ορισμό Μάνου Ανδρικόπουλου. Ο Μάνος έγραψε ψέματα στο Άρης Λαύριο και φάγαμε αρχικά δύο αγώνες και κλεισμένο των θυρών. Από την ΕΟΚ μας έχουν για καθάρισμα, τον Άρη έχουν στόχευση να ρίξουν. Το μάτς διαιτητικά το έχω σαν το φετινό ποδοσφαιρικό Βέρι Άρης. Θέλουν να μας πλήξουν. Να πάει λοιπόν η ομάδα και να μην επιτρέψει να μας πλήξει κανένας. Στο μπάσκετ μια καλύτερη ομάδα παίρνει τη νίκη έτσι όπως πρέπει να την πάρει. Τι. Ναι. Θα ξεφωνηθεί αυτό στον αέρα κανένας, αλλά τέτοιο. Γίνεται ένα παιχνίδι να πω την Κυριακή στο Πανόραμα. Την Κυριακή. Κυριακή πρωί στις 11. Ναι. Για φιλανθρωπικούς λόγους. Μπάσκετ παιχνίδι. Θα είμαστε εκεί. Ο Λίμπερο είναι χορηγός επικοινωνίας για το παιχνίδι αυτό. Τώρα το πιο σοκαριστικό είναι ότι μπορεί να παίξω μπάσκετ. Αυτό είναι το πιο φοβερό. Με κανονική ομάδα απέναντι. Όχι με αυτούς που παίζω στο Βαθύλακο. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ οι πληροφορίες ότι τα νούμερα είναι λίγο στενά και τα Excel είναι τα πιο μεγάλα, ούτε στο παιδικό. Ούτε στο παιδικό δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως όσοι έχετε τη διάθεση να βρεθείτε εκεί στο κλειστό του Πανοράματος, για φιλανθρωπικούς λόγους γίνεται, κατά του trafficking. Trafficking. Νομίζω ότι περάστε μια βόλτα και θα δείτε πολύ υψηλό θέαμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βλέπω διάφορους παίκτες να είναι έτοιμοι να φορέσουν τη φανέλα του Άρη. Πολύ ωραία, μεταγραφές κάνει η ομάδα. Προφανώς θα έχει προκύψει από την συνεννόηση που έχει η διοίκηση με τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή.
και τους παλιούς και τους νέους και έρχονται ο ένας μετά τον άλλον. Τα κλικ ρέουν άφθονα, παίρνουν και κανένα δύο εφημερίδες. Τι ωραία, τι καλά. Τώρα θα έρθει και κανένα. Αύριο το πρωί θα γράψω πέντε ονόματα στο Ρομπότερς. Το λέω από τώρα. Θα έρθουν και κανένα δύο. Πέντε ονόματα θα γράψω. Πέντε. Πειράζει. Θα γράψω εγώ πέντε. Αυτό σου λέω. Θα έρθουν και κανένα δύο από τα πέντε. Θα έρθουν, ρε φίλε. Στο τέλος και θα σου πει ο άλλος. Από τον Απρίλιο το είχαμε γράψει. Εντάξει. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Η ουσία είναι ότι έτσι τρελαίνεται ο κόσμος πολλές φορές. Και έχουμε μετά άλλα. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι το θέμα της μεταγραφικής. 23, 10, 2, 87 και 3, 8 για να καλέσετε για να βγείτε στον αέρα. Εντάξει, ναι. Το θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης της ομάδας είναι, είπαμε, συνάρτηση πολλών παραγόντων. Τα έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό. Όλα αυτά τώρα είναι λίγο φλού και λίγο ψιλοχήμα και αυτό δεν μου αρέσει να ξέρεις καθόλου. Δηλαδή, τη νέα χρονιά θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα σωστά, να μπουν σε σωστή βάση και να γίνει σωστή δουλειά σε όλους τους τομείς και σε αυτό φυσικά που είναι πολύ σημαντικό γιατί. Έτσι θα φτιάξει την ομάδα η οποία θα παίξει του χρόνου στο πρωτάθλημα και μάλιστα σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ποιος θα τους επιλέξει, καταρχάς, ποιοι από τους ξεκινήσαμε με το φετινό ρόστερ. Ξέρουμε ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Ξέρουν οι συνάδελφοι, δεν τα γράφουν αφού. Πρώτα αυτό για να ξέρουμε ποια είναι τα κενά που θα δημιουργηθούν και ποιες θα είναι οι ανάγκες δηλαδή στο ρόστερ και από εκεί πέρα ποιος θα κάνει τις επιλογές. Τις κάνω εγώ. Εγώ. Ποιος θα τις κάνει τις επιλογές. Ο καινούριος προπονητής έχει βρεθεί, έχει άποψη για το υλικό. Αν πάμε σε καινούριο προπονητή. Ναι, γιατί να μην γράψουμε και 5-6 ονόματα προπονητών. Να γράψουμε, φίλε, και 5-6 ονόματα προπονητών. Καλά, η άφηξη 5-0-6 δεν είναι το θέμα. Η συνάντηση είναι το θέμα που θα γίνει αύριο. Οπότε, και αν δέχεις και φωτογραφίες από τη σημερινή άφηξη ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω, εντάξει. Λογικά θα έχουμε ρεπορτάζ και αργότερα στο Λαμπαουτάρης και αύριο και μεθαύριο, αλλά προφανώς έχεις διαπιστώσει, φίλε Άλεξ, ότι δεν πάμε ούτε σε υπερβολές, ούτε τρελαίνουμε τον κόσμο. Και το κάναμε και με την περίπτωση του κυρίου Μπακούρα και ας ακούγαμε πινελίκια για κάνα δύο μέρες, γιατί λέγαμε την πραγματικότητα και όχι αυτό που ήθελαν κάποιοι να πούμε. Και δυστυχώς η πραγματικότητα ήταν ότι δεν αναλαμβάνει ένας τόσο ισχυρός οικονομικός παράγοντας στην ομάδα. Αλλά αυτό θα κάνουμε και τώρα. Αν υπάρχουν προσδοκίες, θα έχουμε προσδοκίες. Μέχρι τότε, χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά την μπάλα. Γιατί δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες και αμέσως μετά, όταν γίνεται η πραγματικότητα, εμείς πάμε με τα δεδομένα των υψηλών προσδοκιών. Εντάξει, πρέπει να ηρεμήσουμε γενικότερα. Θα μου πεις, εντάξει, εμείς ήρεμοι είμαστε. Άλλοι δεν είναι ήρεμοι. Και άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι φουσκώνουν τα μυαλά του κόσμου. Τέλος πάντων, το 23, 10, 2, 7 και 3, 8 άρια είναι στην διάθεσή σας. Νίκολα Μαρτίνες. Καλός παίκτης αυτός. Αυτός δεν κακός, εντάξει. Προς Θεού, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Αυτός είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Είναι ένας υδραυλικός, όπως τους λέω εγώ. Καλό αριστερό πόδι. Αριστερός δεν είναι αυτός. Ναι, αυτός είναι το αριστερό. Καλά στημένα. Εντάξει, είναι καλός παίκτης. Δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός παίκτης, αλλά τώρα είπαμε όλα αυτά. Λίγο υπομονή. Κάθε πράγμα στον καιρό του που λέμε. Πρώτα να τελειώσουμε και μαθηματικά. Με την άνοδο και να δούμε τι θα γίνει και αυτό το Σαββατοκύριακο με τους ανθρώπους που έρχονται και θα συζητήσουμε τον Θόδωρο Καρπίδη, να δούμε τα προκύψει από εκεί και σιγά σιγά από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα έχουμε όσον αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Δεν πρέπει να περιμένουμε τελευταία στιγμή. Καλό θα είναι να τρέξουν σιγά σιγά τα ζητήματα. Η διαφορά που υπάρχει στη βαθμολογία δίνει τη δυνατότητα στον Άρη να ασχοληθεί με την επόμενη μέρα έχοντας την άνεση του χρόνου και να μην τρέχει τελευταία στιγμή. Κάτι που θα συνέβαινε αν η άνοδος πεζόταν μέχρι την τελευταία αγωνιστική, μέχρι 27 Μαΐου ή πήγαινε εκεί προς το τέλος, τότε θα ήταν πολύ στενά τα χρονικά πλαίσια, τουλάχιστον θα περιορίζονταν. Τώρα υπάρχει αρκετός χρόνος να βάλεις κάτω, να δεις, θα κάνεις με τις επιλογές σου και να αποφασίσεις. Έχεις αυτό το πλεονέκτημα. Μπακούρα, είπα. Τι μπακούρα. Μπούμπουρα εννοούσα. Γιώργος Μπαλίνα, Λεωνίδας Μπακούρας, φίλος του Άρη. Γι' αυτό. Χαιρετίζω μας τον Λεωνίδα. Αλλά δεν είναι αυτός που θα αναλάμβανε
την ομάδα. Αντί να πω μπουμπούρα, είπα μπακούρα, μου λέει ένας. Ναι, δεν πειράζει. Αριάννη, Αριάννη και δύο. Αριάννα και από μικρή. Ο ένας απλά ήταν λίγο Ολυμπιακός περισσότερο. Όχι ο Λεωνίδας, ο άλλος. Τέλος πάντων. Γενικά μας περιτριγυρίζουν αυτοί. Από Ολυμπιακού μεριά. Εσείς που μιλάτε με Καρύπ, αν μπορούμε να εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα. Για ποιο πράγμα. Τι ενδείξει να έχουμε όταν ακόμα δεν έχει σχηματοποιηθεί η πρόταση προς τον Καρυπίδη. Αύριο θα τεθεί η πρόταση επιτάπητος. Αύριο θα του πούνε θέλουμε αυτό και αυτό και αυτό. Ή δεν θέλουμε αυτό. Ή θέλουμε χορηγία. Ή θέλουμε μετοχές. Ή δεν θέλουμε τίποτα. Επειδή γράφουν εφημερίδες, site ή οτιδήποτε άλλο, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και όλα αυτά που γράφονται και λέγονται ή το ενδιαφέρουν τέτοιου είδους. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Ναι. Αύριο θα είναι εδώ οι άνθρωποι. Στη συνάντηση εννοώ. Στην Ελλάδα είναι, μπορεί να είναι και σήμερα. Σήμερα έρθουν, ναι. Σήμερα. Σήμερα είναι στην Ελλάδα. Έχουν έρθει ήδη στην Ελλάδα. Ή στη Θεσσαλονίκη. Κάτω από το νότο. Κατατέπει την Ελλάδα. Λοιπόν, θα είναι σήμερα. Όχι ότι εγώ είμαι σίγουρος ότι αύριο θα δω. Το project των δισεκατομμυρίων, το αου, αου, αου. Ήρεμα. Ήρεμα, να μην τρελαίνουμε τον κόσμο. Ήρεμα. Και νομίζω ότι έχουν και τεχνογνωσία και λόγο, εφόσον θέλουν να προβάλλουν κάποια πράγματα, να τα πούν ίδιοι. Πάμε όμως στον κόσμο, στο 2310-287 και 38. Παρακαλώ στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Ο Σταμάτης είναι. Έχω μια απορία. Τι εξηγεί ζητάρα του Γουλιέλμου. Ποιοι ζητάνε εξηγήσεις. Να μας πει αυτό, να μας κάνει εκείνο, να μας αναφέρει το τρίτο, να μας κάνει. Δηλαδή αν δεν υπήρχε ο Γουλιέλμος, σε ποιους αναφέρεσαι τώρα. Αυτή τη στιγμή. Σε ποιους αναφέρεσαι. Αν είναι μπροστινός με τις κινήσεις που κάνει, δεν μπορεί να είναι μπροστινός του Άσκαρη. Θα υπήρχε Άρης. Αυτή τη στιγμή. Το σκέφτεσαι το διάστημα το τελευταίο χωρίς Γουλιέλμο. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε Άρης, γιατί και το αν θα υπήρχε Άρης το άκουγε για τον Λάσκαρη. Ξέρω όμως ότι ο άνθρωπος αυτός έχει βάλει. Με τη συμπεριφορά που έχει βάλει. Και έχει σκοπό να συνεχίσει. Έχει βάλει 160-170.000 ευρώ και έχει κρατήσει ζωντανή την ομάδα. Εγώ έτσι το βλέπω και έτσι το αντιμετωπίζω. Γιατί δηλαδή θέλω να δώσει εξηγήσεις. Εξηγήσεις, ποιο να δώσει εξηγήσεις. Για ποιο πράγμα να μας εξηγήσει. Μα συζητάνε γιατί μετά τον αγώνα ζητούσανε τι είσαι ή ποιο είσαι και τι κάνεις και τι. Άντε φεύγει. Καλά, ο κόσμος, φίλε Σταμάτη, μπορεί να ζητάει το οτιδήποτε. Ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένα πράγματα που έχει φτιάξει αυτή τη στιγμή. Θα κρίνεται βέβαια και αυτός διαρκώς, έτσι. Το ότι έχει κάνει 5 καλά στην αρχή δεν πάει να πει ότι έχει πάρει. Ότι οτιδήποτε και αν κάνει θα λέμε μπράβο, γιατί το είδαμε με τον Λάσκαρη κυρίως αυτό. Και ο Λάσκαρης όταν ήρθε έβαλε 900 χιλιάρικα. Μετά. Και από την άλλη μεριά, από το ποδόσφαιρο, δηλαδή υπάρχει κανένας που να πιστεύει και το λέει στα ραδιόφωνα ότι ο Καρυπίδης μπορεί να φύγει έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ο Καρυπίδης στην καλύτερη των περιπτώσεων θα ζητήσει. Αν θα κάνει, αν θα δείχνει. Θα ζητήσει τα λεφτά του. Θα πάρουμε 2-2,5 εκατομμύρια από το τηλεοπτικό και όλα τα υπόλοιπα. Τα οποία περιμένουμε να πάρουμε από τα. Καρυπίδη είναι δυνατόν να σηκωθεί να φύγει. Με 2-2,5 δεν πρόκειται να πάρουμε με τίποτα. Σε καμία των περιπτώσεων. Και διαβάζω διάφορα ποσά ότι ο Καρυπίδη συναντήθηκε και απέρριψε πρώτα στη Νόβα και τέτοια. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά. Ας πάρει 1,5. Από πού άλλο μπορεί να πάρει το 1,5 με 1,700, 1,800 στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι ένα πιθανό. Σήμερα που μιλάμε, έτσι. Μπορεί να έρθει η Νόβα αύριο και να σου πει πάρε 2. Άλλο αυτό. Μέχρι εντάξει. Τώρα το 1,5 και το 1,700 μακάρι να τα δώσουν. Η λογική ότι δεν μας ικανοποιεί ο Καρυπίδης, ο κάθε Καρυπίδης που είναι αυτή τη στιγμή τέλος πάντων και να φέρουμε τον άλλον, ψάξαμε κι άλλες φορές να βρούμε κι άλλον, αλλά δεν εμφανίστηκε κανένας. Μας ικανοποιεί, δεν μας ικανοποιεί. Όπως και με το Λάσκαρη. Όχι, δεν μας ικανοποιεί. Θα θέλαμε να φέρουμε το σκοτώνο. Αλλά δεν είναι ήδη το σκοτώνο. Όπως και με το Λάσκαρη, διαπιστώσαμε και δυστυχώς το διαπιστώσαμε με πολύ άσχημο τρόπο. Όταν έχεις το 90% της μετοχής, μας ικανοποιεί ή δεν μας ικανοποιεί, αυτός αποφασίζει. Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί να δημιουργείται τέτοιο κλίμα, δεν έχω καταλάβει. Γιατί άρεσε. Γι' αυτό. Να είσαι καλά. Γεια σου. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα, Χρήστος Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Πες μας και το μικρό σου. Χρήσανθες και Αλέξης. Λοιπόν. Πες και εσύ το δικό σου. Έχω ένα. Πες το όνομα. Να σου πω έναν ενδιασμό. Το μικρό σου όνομα, αν μας πεις, θα σ' ακούμε. Μάκης. Έλα, Μάκη, πες το μια ώρα. Πεχταρά μου. Λοιπόν. Έπαιδε για λίγο. Στην αχωριέμαι για κάτι.
Είμαστε 50 χρόνια και είμαστε αργιανοί από τα γενοφάσκια μας. Ναι. Έχουμε περάσει το τέταρτο χρόνο σε όλα αυτά που έχει περάσει ο Άρης στην ομάδα της... Εγώ λέω έκτος. Έκτος χρόνος εγώ λέω. Έκτος. Γιατί και τα δύο... Λοιπόν, κοίταξε όμως, τι με στεναχωρεί. Ναι. Έχουμε 9 αγωνιστικές πριν. Δεν βάζω και βάζω και το Χαρναϊκό. 7 είναι στην ουσία, ναι. 7 αγωνιστικές λοιπόν. Καθόμαστε και μιλάμε για μεταγραφικά. Επειδή έχουμε παίξει μπάλα, όσοι έχουν παίξει ένα αλφα επίπεδο, δεν είναι σωστό και ωραίο να ακούμε από τώρα για μεταγραφές, από τώρα για προπονητές, όταν δεν έχει λήξει και μαθηματικά ακόμα δεν έχουμε πάρει την άνοδο. Μιλάς με δύο ανθρώπους που συμφωνούν απόλυτα και δεν μιλάνε για μεταγραφικά και δεν μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω γενικά μιλάω. Εγώ μιλάω γενικά που και εκνευριζόμαστε που τα βλέπουμε να γράφονται και εγώ, να λέγονται. Και όταν βλέπω, μπράβο, και στο Facebook και αυτά, εγώ σαν ποδοσφαιριστής φίλαθλος, αυτοί οι ποδοσφαιριστές που φοράνε τη φανέλα του Άρη, το σήμα, την ιδέα μου και θέλουν να πούν να παίξουν μπάλα. Με, ναι, παιδιά, με τι ψυχολογία αυτοί οι άνθρωποι και ο προπονητής όταν ακούν αυτά τα σιρήνες γύρω-γύρω, τα αρτίο τάντο, άλλο. Δεν έχεις άδικο, αλλά επαγγελματίες. Επαγγελματίες δεν θα πρέπει να το διαφορίζουν και να το αφήνουν στην άκρη τώρα. Θα σου πω κάτι, αν μου επιτρέψεις. Ναι, βεβαίως. Είστε χρόνια έμπειροι δημοσιογράφοι. Ναι. Δουλεύετε σε ένα σταθμό Α και ακούτε ότι αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή που έχει αυτό το budget, παράδειγμα, θα το αλλάξω, θα βάλω τον τάδε. Δεν, ακούτε αόριστα πράγματα. Δεν έχεις άδικο. Θα είστε καλά. Δεν θα είστε καλά. Έτσι είναι και οι ποδοσφαιριστές αναγκαστικά όσο και επαγγελματίες. Εξαρτάται πώς το φιλτράρει ο καθένας. Εξαρτάται πώς το φιλτράρει. Εγώ θα μπορούσα να το φιλτράρω για παράδειγμα και να κάνω τη δουλειά μου μέχρι το διάστημα που θα είμαι σε αυτό το σταθμό πολύ σωστά για να πάω σε κάποιον άλλον. Σωστό. Αλλά ξέρεις κάτι. Επειδή όμως δεν το βλέπουν όλοι έτσι και όπως καταλαβαίνεστε αυτή η μεταγραφολογία μας έχει κάνει κακό στον Άρη γενικώς το λέω, σαν φίλαθλος τόσα χρόνια που είμαι αυτό ακούω. Μάκη μου δεν ελέγχεται όμως το είδα. Δεν ελέγχεται, είναι, δεν τόσα, ελέγχεται. Πολλά, είναι τόσα πολλά τα μέσα είναι στο διαδίκτυο και εγώ έχω εμπιστοσύνη, παιδιά, εγώ έχω εμπιστοσύνη σε αυτό το προπονητή αυτή τη στιγμή σε αυτή την ομάδα που με έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη θέση έχω εμπιστοσύνη ότι θα με βγάλουν πρώτο και όταν έρθει με το καλό θα γίνει μια φοβερή, έτσι, εγώ τι θέλω και πιστεύω, όταν μαθηματικά βγούμε, όσοι μείνουν στον Άρη πρέπει να τους χειροκροτήσουμε, όσοι θα φύγουν πάλι θα τους χειροκροτήσουμε, γιατί αυτοί μας ανέβασαν. Σωστά. Και θέλω τους καλύτερους δυνατούς παίκτες στον Άρη, δεν με ενδιαφέρει αυτή η μεταγραφολογία, που θα με ανεβάσουν επίπεδο. Αυτό θέλω. Το να ακούω 100 άτομα θα ζαλίσουν και εμένα σαν φίλαθρο, θα ζαλίσουν και τους ποδοσφαιριστές και τη ΔΙΚ και όλα γενικώς. Δεν είναι ωραίο να πουλάμε. Το έχουμε περάσει αυτό. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα, ένα budget. Πόσο budget έχουμε, αυτό. Να μην χρωστάμε πάλι. Αυτό θα πάρουμε τους καλύτερους δυνατούς. Τελείως. Αυτό θέλω. Να είσαι καλά. Αυτό που βλέπω στο Facebook, αυτά που κάνω, δεν μου άρεσε. Εγώ την Κυριακή Δημοσιογύπνου να ρωτήσω αυτούς τους παίκτες που έχουν φέρει πρώτη θέση. Τέλος. Η ΠΑΕ πάντως επίσημα να πούμε το εξής, ότι λέει δεν μιλάμε με κανέναν. Και δεν ισχύει τίποτα από όλα όσα γράφουν. Αυτό λέει η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό και να μιλάει και με όποιον θέλει. Απλά δεν πρέπει να το κοινοποιείς και να το δημοσιοποιείς αυτή τη στιγμή. Η ΠΑΕ μίλησε με την Πανάκο που λένε ότι έρχεται τεχνικός διευθυντής στον Άρη. Ότι την Πανάκος. Εσέ παρακαλώ τώρα. Ο καθένας τώρα ό,τι του κατέβει γράφει. Ό,τι του κατέβει γράφει. Πραγματικά έχουμε ζαλιστεί από αυτό το πράγμα. Ότι την Πανάκο στη θέση του Μυροφορίδη. Όλοι δηλαδή είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Αυτό πάνε να κάνουν στον Άρη, όχι καλό. Και κάτι άλλο, εγώ δεν πίστευα ότι ο Άρης θα μας φτάσει στο μπάσκετ στα Τάρταρα. Εύχομαι στα Τρίκαλα να κερδίσουμε. Δεν το περίμενα από την Κίνη να χάσουμε, πραγματικά. Ήμουν εκτός Ελλάδος όταν και την Πέμπτη το πρωί έρχεται ένας γανός φίλος και μου λέει χάσαμε και έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα. Γι' αυτό πραγματικά, αύριο θα ακούμε Γιάννη Παραπονιάρη από τα Τρίκαλα για να κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε, παιδιά, για να τελειώνει αυτό το μαρτύριο με το μπάσκετ. Και να δούμε τι θα γίνει και του χρόνου. Να είσαι καλή καλά. Δύναμη σε όλους μας, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Ναι. Έλα, Παυλό. Χρόνια πολλά, ρε Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Τι έγινε, αρχίσανε να με τα όργανα για μεταγραφές και καλά, βέβαια, φίλε. 28 δηλαδή, παίχτες έχουμε πάρει ήδη. Είναι μια που λέει η αρκούδα στο βουνό και το τομάρι στην ταβέρνα, έτσι. Κάπως έτσι. Έχουμε πάρει 28 παίκτες, έχουμε άλλους 434 περιμένουν στην αναμονή. Εντάξει, αυτό όπως είπες, ας πούμε, δεν ελέγχεται, γιατί δεν είναι μόνο λοιπόν από σένα, είναι και από τους άλλους, από τους δίπλα, που απλά θέλουν για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτό είναι γνωστό.
Τα ίδια πρέπει να κάνετε όμως και εσείς για αυτούς. Τι, να αρχίσω να γράφω ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, τι. Όχι, αγάπιασε 50 παίκτες, ότι έρχονται, να είμαι και άλλοι 40 παίκτες. Στα, το θέμα είναι. Να, θα κάνετε κι εσείς. Το θέμα είναι η νοοτροπία του καθενός. Δεν γίνεται να επιβάλλω εγώ τη δική μου νοοτροπία σε άλλο συνάδελφο που γράφει ρεπορτάζ, βλέπει και μπορεί να σου πει. Είχα την πληροφορία, ρε φίλε. Στην προκειμένη περίπτωση, αν θα πεις ας πούμε κάτι, θα σου πει λοιπόν ελευθερία. Δεν είναι. Ναι, είχα την πληροφορία και μάλιστα την είχα πριν από σένα. Ακριβώς. Και επειδή δεν την έχει, Σαββόπουλε, την πληροφορία, γι' αυτό το λες αυτό τώρα. Ναι, αντιπαρέρχομαι αυτά. Δεν θέλω λοιπόν για να ασχοληθώ. 7 παιχνίδια. Είπαμε με τον Όφη με πείραξε πάρα πολύ εμένα προσωπικά, γιατί δεν είσαι μόνο Άρης, ας πούμε, είναι πάρα πολλοί λόγοι. 7 παιχνίδια, ψυχραιμία, σοβαρότητα πάνω απ' όλα, 7 νίκες, ας πούμε. Ούτε μισό πόντο και ούτε μισό γκολ θέλω να φάω από εδώ και πέρα. Στα 7 παιχνίδια δεν θέλω ούτε μισό πόντο να χάσω, αλλά και ούτε μισό γκολ να φάω. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Για πες μου λίγο τώρα με τον Όφη. Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί σ' άκουσα και είπες ότι έτσι και έτσι. Εδώ υπάρχουν παραστατικά τιμολόγια, έτσι. Λέγεται ότι υπάρχουν παραστατικά. Κοιτάξτε να δεις. Θα το δούμε. Η πληροφορία την έχω δει λοιπόν, ας πούμε, και παλαιότερα. Τα νέα το έχουν γράψει. Δεν είναι κανένα site της πλάκας ή καμιά εφημερίδα της πλάκας. Είναι τα νέα. Έτσι ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα λοιπόν, θα δούμε αν έχει βάση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το... αυτά τα παραστατικά τιμολόγια με τα οποία έχουν περάσει. Και δεν είναι μόνο αν σε ένα πρόσωπο που ήταν στον Όφη και αν τυχόν ας πούμε κάτι μόνο το πρόσωπο αυτό. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση αυτός τι να, στο γάμο του τους κάλεσε και τους πλήρωσε να με τα εισιτήρια. Καλή, έκανε και το, και καλή το δικαιολογία. Παύλο, καλή δικαιολογία αυτή. Είχα ένα γάμο. Φίλε. Θα το πει. Θα το πούνε και όμως θα το πούνε. Δεν είμαστε τόσο ηλίθιοι. Τους πλήρωσε εισιτήρια, τους τάισε και όλα, μήπως είχε κανένα γάμο. Είχα μια βάφτιση. Είχε γάμο προσωπικό, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μέλος μια ομάδα. Ωραία, εδώ ο άλλος βγήκε, πήγε λέει και όρμηξε τον διαιτητή για να τον ουθετήσει, λέει ως πρώην διαιτητής, είπε ο άλλος ο δικηγόρος. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Έτσι ακριβώς. Η περίπτωση είναι πολύ ας πούμε σοβαρή. Μπορεί να τους έδωσε και ιδέα τώρα για την περασπιστική γραμμή να το πούνε. Είχαμε ένα γάμο στο Ηράκλειο. Έτσι είναι φίλε. Γιατί άκουσε είπες κάτι και για στάσου ρε φίλε. Εγώ λέω ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Καλά εντάξει εδώ τώρα πάνε να κρατήσουν επαναθηναϊκό με τα χίλια ζόρια. Δεν με απασχολεί κιόλας για τον Όφη. Δεν μου καίγεται καρφί για τον Όφη με την έννοια ότι θα ευνοηθεί. Επειδή έγινε συζήτηση και επειδή έβγαλαν γλώσσα κάποιοι για το Βέρι Άρης, έτσι. Εντάξει, άλλο λοιπόν, αυτό. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Γι' αυτό ας πούμε λέω ότι κάθε μέρα να γράφεται από 40 και 50 προπονητές, ειδικά για αυτή ας πούμε την ομάδα. Και κάτι για το μπάσκετ. Ναι. Δεν το είδα το παιχνίδι γιατί είχα άλλες ιστορίες ας πούμε με γιατρούς και τέτοια πράγματα. Καλύτερα, θα ξαναπήγαινες. Θα ξαναπήγαινες στο γιατρό. Ευτυχώς πήγαν καλά τα πράγματα. Μπράβο. Και μπάσω ετώσει. Με ενοχλεί ας πούμε λίγο γιατί άκουσα ότι μετά τον αγώνα εκεί τον δικηγόρο, πώς τον είπαμε. Γουλιέλμος. Το Γουλιέλμο έπεσαν επάνω, ποιος είσαι, τι είσαι, τι εντάξει, κανένα δυο τώρα είπανε και πώς είστε, αν πάρει τις μετοχές, εντάξει. 2,5 χρόνια φάγαμε να πούμε στη ΜΑΠΑ έναν από τους μεγαλύτερους απατεώνες που ήταν στον Άρη. Οπα. Όχι απατεώνες, μην τα λέτε απατεώνες. Μπασκετικά εννοείς. Όχι ουσιαστικά. Μπασκετικά. Γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Μπασκετικά. Μιλάμε για μπάσκετ. Μπασκετικά, ναι. Εντάξει. Και όχι οικονομικά και τα όλα τα υπόλοιπα των άνθρωπων. Όχι, μπασκετικά. Δεν με ενδιαφέρει καν, ας πούμε. Εγώ να με βλέπω. Στο αγωνιστικό κομμάτι, λες ότι είχε έδωσε άλλες προσδοκίες και πήγαμε αλλού. Άλλο μπασκετικό. Όχι, τι να με προσδοκίες. Εδώ διέλυσε λοιπόν το σύλλογο. Δεν έκανε ένα με τίποτα καμία κίνηση. Τα παράτησε όλα. Εδώ, όπως είχα πει και πριν από καιρό, τίθεται και θέμα μορφής. Δεν πλήρωνε, δεν έκανε, δεν έδειξε τίποτα απολύτως. Λοιπόν, ισοπαίδωση. Δεν λειτουργούσε. Εδώ φτάσανε και οι υπάλληλοι να κάνουν επίσκεση. Ναι. Δεν λειτουργούσε απολύτως τίποτα. Και δεν μιλούσε κανένας και τώρα, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μήνα υπομονή να τελειώσει το αγωνιστικό, ρε. Πέφτουμε. Συγκεντρωθείτε να είμαι εκεί. Συγκεντρωθείτε και βλέπετε να είμαι τι ομάδα υπάρχει. Δεν θέλω να μιλήσω για παίκτες, έχει να μιλήσει. 4 παιχνίδια θα δώσουν και την ψυχή τους. Θα παίζουν άμυνα, θα ορμάνε όλοι στην άμυνα
και αμυντικό rebound και επιθετικό και θα κάνουν μπλοζόν μέσα στο παρκέ κάθε χαμένη παλιά. Κάθε χαμένη παλιά. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε συστήματα ούτε να με τίποτα. Καρδιά να μην ας πούμε, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή να με την ξεφτύλα. Έγινε Παύλο. Και μετά ένα μήνα είναι υπόθεση. Θα τα δούμε μετά όλα. Έτσι. Αυτή την ώρα προέχει το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό κομμάτι. Επιτυχία σε όλους και ψυχραιμία και όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε κατευθείαν να ακούσουμε ώρα και το διάλειμμα. Αν προλάβουμε, μπορεί να το διακόψουμε γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία όπου αφήχθησαν πριν από 10 λεπτά οι κύριοι Τόμ Παπαδόπουλος, Νίκ Σακίεβιτς και Στάθης Καραντώνης. Είναι εκεί για να δούμε αν θα κάνουν κάποια τοποθέτηση. Θα σε τραβήσουμε για πλάνα οι συνάδελφοι. Για το ρεπορτάζ είναι εκεί το Λαμπαουτάρης και το Λίμπερο. Σε λίγο, αφού κάνουμε το διάλειμμα, και αν χρειαστεί να διακόψουμε, θα το διακόψουμε. Ωραία. Προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Τα εκατομμύρια είναι μαζί, αυτό είναι βασικό. Συμβαλίτσες, ναι. Συμβαλίτσες έχουμε. Σε μαύρη σακούλα. Πόσα επιτρέπεται να κουβαλήσουμε. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ γιατί. Δεν είχαμε. Ναι. Σωστό και αυτό. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα τον Κολοσσό 87-63. Στην Νέα Σμύρνη 7 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα έχουμε ισορροπημένο παιχνίδι 8-8 ισοπαλία. Δεν είχε καμία μαγεία. Γιατί με την ΑΕΚ δεν έκανε μαγεία. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Πήρασε φίλε, τον κερδίσεις τον Πανιόνιο. Γιατί μαγεία με σένα δεν μπορεί να γίνει. Αν και θα έχει καμιά διαιτησία 30-80, 110 θα φτάνει. Αλλά βλέπω οι Αμερικανοί του Πανιωνίου ψιλοβάζουν σε σχέση με αυτούς που είχαμε παίξει τότε. Αυτός ο Κάμιξ, ας πούμε, ψιλονιώθει. Ναι. Σίγουρα νιώθει από αρκετούς παίκτες του Άρη που υπό άλλες συνθήκες δεν θα βρίσκονται. Αλλά όπως είπε και ο Παύλος, με αυτούς τους παίκτες θα πάμε στο τέλος. Οπότε αυτούς πρέπει να στηρίξουμε και αυτά τα παιδιά. 18 προηγείται ο Πανιώνιος. Με τον Ολυμπιακό να νομίζει ότι διαιτητικά παίζει με τον Παναθηναϊκό και έχει τον Πανιώνιο, αλλά δεν πειράζει. 12-8 τώρα. Προβάδισμα για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Έχουμε ενημέρωση από Νίκ Παπαντό. Δεν πάει ο Παπαδόπουλος να πει στον Τόμο ότι είναι ο Παπαδόπουλος. Μήπως και βρεθεί μια άκρη συνεννόηση, ο θείος από τον Αμέρικα και τέτοια. Διαφορετικά να ξανανοίξουμε τις γραμμές, φίλε. Να ακούσουμε τους φίλους. Σ' ακούει ο κύριος Παπαδόπουλος. Ούτε αυτός ακούει. Προφανώς τώρα περιμένουν να βγουν στην αίθουσα φίξεων οι συνάδελφοι. Γι' αυτό μόλις έχει κάτι θα μας ενημερώσει ο Νίκος. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια τοποθέτηση ή απλά θα βγουν κάποιες φωτογραφίες. Που να υπάρξει τοποθέτηση τώρα δεν έχει και κάποια λογική. Να πούνε τι δηλαδή. Ό,τι είναι να πούνε, θα το πούνε αύριο στη συνάντηση που θα κάνουμε με το Θόδωρο Καρυπίδη. Και την Κυριακή φυσικά θα είναι και στο παιχνίδι εννοείται. Και τη Δευτέρα θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι πολύ σύντομη δηλαδή η παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη, καθώς έχουν αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν μπορούν να κάτσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εδώ πέρα. Εντάξει. Το ζήτημα είναι να προκύψει μία ως το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση από αυτή τη συνάντηση. Γιατί προφανώς δεν θα μας αφήσουν παιδιά και θα μας λένε, μας ρωτάτε μετά τι είπανε. Προφανώς το τι είπανε δεν θα μπορούμε να το ξέρουμε. Το τι είπανε είναι τι θα μας πει η μία πλευρά και η άλλη πλευρά. Ναι, και πώς θα θέλουν, θα θελήσουν να βγάλουν προς τα έξω, είναι και αυτό το θέμα. Γιατί είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Εντάξει, θα δούμε. Θα το παρακολουθήσουμε φυσικά. Είναι το ρεπορτάζ και ό,τι έγινε θα σας ενημερώσουμε και από το Λίμπερο φυσικά τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου αλλά και μέσα από το All About Aris. Τι έχουμε, τον Νίκο. Πάμε στον Νίκο λοιπόν. Πρέπει να έχει ρεπορτάζ. Έλα Νίκο, καλησπέρα. Φτάσανε. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Σακίβης, καλησπέρα. Τώρα το Μακεδονία. Σε εντός λίγων δευτερόλεπτων θα έχουμε μια δήλωση του κύριου Καραντώνη. Που είναι μαζί τους και τους συνοδεύει. Δεν θα τοποθετηθεί ούτε ο κύριος Παπαδόπουλος, ούτε ο κύριος Σακίβης για την ώρα. Αναμενόμενο. Ναι, αναμενόμενο. Και όλα μας είπε ο κύριος Καραντώνης ότι θα κάνει αυτός μια τοποθέτηση, αν ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ο κύριος Καραντώνης τι είναι, ο PR. Ο PR. Όπα. Ναι, πες τον Γιώργο να μην φωνάζει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακούμε. Τον φάγαμε στη μάπα πόσα χρόνια, δεν τον θέλουμε άλλο. Καλό παιδί, φίλος μου. Να μην φωνάζει όμως πες του, γιατί θα έρθω εκεί. Ναι, συνάδελφοι, θα περιμένουμε ένα θερμό. Περιμένουμε να ετοιμάσουμε λοιπόν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Οι τρεις τους ήρθανε ή έχουν και άλλον μαζί. Είναι ακόμα ένας. Ορίστε, Αλέξη, άλλος ένας είναι. Ο οποίος τι κρατάει τις βαλίτσες.
που Αμερικανός φυσικά και αυτός, άγνωστη φυσιογνωμία, αλλά θα ρωτήσουμε τον κύριο Καραντώνη τώρα. Θα βγάλεις και live στο Facebook. Βεβαίως θα βγάλω, Χρήστο. Ωραία. Μπράβο. Για να δω εικόνα, ρε φίλε, θέλω να δω. Υπάρχουν και φωτογραφίες σε λίγο. Ευχαριστούμε. Στο Λαμπαουτάρης. Ωραία. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, περιμένουμε τους υπόλοιπους αδέλφους. Και ο Σακίβης με καπελάκι. Άρης. Πολύ. Όχι. Lakers. Λακρός. Πολύ αθλητικό στυλ. Λοιπόν, περιμένουμε κάποιες τελευταίες, έτσι. Ταιριάζει με τον Καρυπίδη, είναι δύο με αθλητικό στυλ. Πολύ χοντραντημένοι πάντα. Στην Αμερική έχει κρύο, ρε φίλε. Στην Αθήνα είναι. Τι? Αλλάξανε από την Αμερική, δηλαδή όταν ήρθαν αλλάξαν στη... Φίλε, έχει κρύο στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την περίοδο. Κι άλλο συνάδελφο ακούω. Κάτι παραπάνω. Κοίτα, είσαι ο μόνος που μιλά σιγά. Όλοι οι άλλοι φωνάζουν τόσο πολύ και ακούγονται και σε εμάς από το ραδιοφωνό τους. Εμείς είμαστε διακριτικοί γι' αυτό. Σωστό, έχεις δίκιο. Είσαι και έμπειρος πλέον, φίλε. Έχεις. Εγώ. Δεν είσαι έμπειρος. Όταν είσαι 7 χρόνια, πόσο είσαι? Έκαμια δεκαετία περίπου. Τι θες. Μάθου άλλα στο Σαββόπουλο που 30 χρόνια δημοσιογράφος. Ναι. Πόσα? 50. Ναι. Περιμένουμε ακόμα. Περιμένουμε. Να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, συνάδελφε. Ναι, τι να κάνουμε, δεν θα περιμένουμε πες τον τελειώνει συνάδελφο. Η εκπομπή, τελειώνουν οι εκπομπές, πες του. Δεν μπορεί να συντονιστεί τώρα επειδή έχουν διαφημίσεις. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Και να ακούσουμε τι έχει να πει ο κύριος Καραντώνη σιγά-σιγά. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έλα. Λοιπόν. Πάμε. Πάμε, έλα, ξεκινάμε. Ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης, έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από την προηγούμενη φορά? Παιδιά, καλησπέρα. Σχέση με την προηγούμενη φορά δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Όλο τον καιρό αυτό, το δίμηνο, συνεχίζεται η προεργασία. Η μόνη διαφορά είναι ότι και ο επικεφαλής του ΦΑΝΤ, ο κύριος Σακίεβιτς, σήμερα παρευρίσκεται μαζί μας. Υπάρχει αύριο μια προκαθορισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της ΠΑΕΑΡΙΣ, τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, όπου θα τεθούν κάποια ορισμένα θέματα, τα οποία δεν είναι το παρόντος φυσικά τώρα ούτε να τα αναλύσουμε, αλλά ούτε και να τα αξιολογήσουμε. Και θα φανούν όλα αυτά αύριο. Πιστεύετε ότι θα έχουμε κάτι τελικό από την παρουσίαση εδώ στη Θεσσαλονίκη ή θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα? Καλά, αυτό κανείς δεν το ξέρει. Αυτό είναι... Εκ προημίου δεν μπορούμε να πούμε οπωσδήποτε τίποτε. Ναι. Αλλά είπαμε, ο χρόνος θα δείξει. Κατάλαβα. Αλλά η καλή διάθεση εκ μέρους και του κυρίου Παπαδόπουλου και του κυρίου Σακίεβιτς υπάρχει. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Θα παραθέσει ο κύριος Παπαδόπουλος τον κύριο Σακίεβιτς ενδεχομένως για συνέντευξη τύπου, για να πειθούν και στον κόσμο? Αυτό εξαρτάται από την εξέλιξη των συζητήσεων. Εάν θα υπάρξει μια press conference... έστω μετά τον αγώνα με τον Πανεγιάλη ή πριν ή κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την πορεία των συζητήσεων. Αλλά και πάλι αυτές οι συζητήσεις δεν είναι κάτι που μπορείς να εξαγάγεις συμπεράσματα επάνω στο δευτερόλεπτο. Παίρνουν το χρόνο τους και προπαθώς όταν έχουμε τώρα μέσα στην ομάδα έναν τεχνοκράτη όπως είναι ο κύριος Σακίεβιτς, ο οποίος την παραμικρή λεπτομέρεια τη βλέπει από διαφορετικό πρίσμα, από διαφορετικές γωνίες. Τα εξετάζει όλα σχολαστικά και βασικά από αυτόν περνάει όλη η φιλοσοφία της συζήτησης. Ωραία. Αν θέλετε να πει και δύο λόγια ο κύριος... Άμα είναι μετά από τέτοιο... Τίποτα, δύο λέξεις μόνο να πει εδώ να το πούνε μια καλησπέρα που ήρθε εδώ πέρα. Θα ακούσουμε και τον κύριο Σακίεβιτς. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. First of all, welcome to Greece. Thank you. We all know that you came here to make some talks about Aris. What more can you say about that? Well, I'm just here to see a good game and congratulate Mr. Karapidis on getting promoted, hopefully. So I think he's 10 points clear, so that's good. And we're looking forward to just meeting. Is there something more we can say about this, about your
being here in Thessaloniki with Mr. Tom Papadopoulos? No, I'm here with my friend, and at this point, there's nothing really to say. We're just happy to be here to meet with Mr. Karapidis. Thank you. Εκατό εκατομμύρια έκανε τον deal για την ομάδα. Πώς τη λέγανε αυτή στο Αμερικανικό. Σίγουρα. Πρόσεξε τώρα. Σίγουρα. Και σου απαντάει. Ναι. Ήρθα να συγχαρώ τον Καρυπίδη που ανέβηκε η ομάδα. Δηλαδή. Πιο διπλωματική απάντηση. Και παίζουν τα εκατομμύρια, έρχονται από εδώ 5, 7 από δίπλα, 8 από παραδίπλα, 12. σου λέει ο άνθρωπος, σιγά μη σας πω εσάς. Τι ήρθα να κάνω. Σφίγγα, δεν. Βέβαια. Δεν του πήγαμε αυτό το οποίο θέλαμε. Χωριστό. Η δήλωση όμως του κυρίου Σακίβης να γίνει χωριστά, παρακαλώ, έτσι, με φωτογραφία κτλ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ήταν ενημερωμένος όμως, δεις τι είπε. Ήρθαμε να συγχαρούμε γιατί, hopefully, ελπίζουμε ότι θα ανέβει, γιατί έχει τώρα 10 πόντους. Ένα άνθρωπο με τη δική του πορεία δεν θα έρχονταν εδώ πέρα, νομίζω, χωρίς να ξέρει πού έρχεται, για ποια ομάδα πρόκειται αυτή τη στιγμή. Και σε τι φάση βρίσκεται, εντάξει, λογικό είναι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός με 0 στα 8 τρίποντα. Για να το βάλω τώρα. Το βάλε μόλις το είπα. 19-16 προηγεί το παρελθόν. Ευχαριστούμε, Νίκο, για το ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από την άφηξη. Φοβερό γυαλί. Ναι. Μπορούσε, φίλε, να ξέρεις. Μια χαρά. Ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκαναν ο κύριος Καραντώνης, ο οποίος είναι ο κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων αυτής της ιστορίας. Και ένα μικρό σχόλιο του Νίκ Σακίεβιτς. Τον Παπαδόπουλο δεν τον ακούσαμε γιατί ούτως ή άλλως δεν το συνηθίζει. Δεν είναι το στυλ του. Δεν είναι γενικότερα πολύ των media και των εμφανίσεων. Όπως καταλάβατε, από αυτή τη σύντομη επαφή που είχαμε, την επικοινωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο, το κεφάλι σε αυτή την. Το εγκέφαλος αυτής της υπόθεσης είναι ο Σακίεβιτς. Αδυνατισμένος είναι ο Τόμ, φίλε. Από ποιο πράγμα, από την προηγούμενη φορά, ναι. Και ωραίο πορτοκαλί που κάμισε. Δεν έφαγε άμυνο ερήφη. Ο Σακίβιτς ήταν τερματοφύλακας. Ναι. Φαίνεται πολύ ψηλός. Φοβερό γυαλί. Θα πω Πισανίδη να μου πάρει ένα τέτοιο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο τρίτος, ο κύριος είναι αυτός πίσω, το ξέρεις. Ποιος? Αυτός πίσω, δες φωτογραφία. Δώσε, δώσε φωτογραφία. Δεν το ξέρω, όχι. Αυτός. Σε λίγο θα έχετε και φωτογραφίες. Και βεβαίως θα υπάρχουν και οι δηλώσεις τους με εικόνα. Θα τη δείτε στο Λαμπαοτάρις όσοι δεν τις προλάβατε. Προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση. Και όπως ακούσατε, αύριο υπάρχει το ραντεβού. Και όπως είπε και ο κύριος Καραντώνης, αφού κάνουμε το ραντεβού, θα δούμε αν θα υπάρχει κάποιος λόγος για να τοποθετηθούμε. Ναι, γιατί άμα δεν υπάρξει κάποιο, δεν προκύψει κάποιο συμπέρασμα ή κάποια συμφωνία ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει λόγος να πούνε κάτι. Νομίζω δεν θα. Και δεν έχουν την πρόθεση να το κάνουν, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Αν δεν υπάρξει κάτι ως προς θετική έκβαση, πάντα αναφέρομαι, νομίζω ότι δεν θα τοποθετηθούν. Έτσι. Θα το δούμε. Πάντως είναι εδώ οι άνθρωποι. Μιλάμε για έναν ισχυρό, ομογενή επιχειρηματία. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ εκατομμυριώχος με την έννοια ότι έχει 200, 300 και 400 και 500 εκατομμύρια στην άκρη τον Παπαδόπουλος, αλλά είναι ένας πολύ ισχυρός οικονομικά άνθρωπος που εγώ θεωρώ ότι εφόσον έχει διάθεση το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να βοηθήσει. Αλλά ο άνθρωπος που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει είναι ο κύριος Σακίεβιτς με εξωπραγματικά για τα δεδομένα τα ελληνικά deal. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα λεφτά τους θα τα βάλουν στον Άρη. Αν θέλουν. Και αν θέλει και ο Θόδωρος Καρυπίδης να συνεργαστούν, θα μπουν λεφτά. Οπότε μην τρελαίνεστε. Βήμα-βήμα να τα δούμε όλα τα πράγματα. Και ανάλογα και το τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Το ότι λέγεται, γράφεται, μου πε, σου πε, άκουσα ότι γίνεται ο χορός των εκατομμυρίων, δεν σημαίνει ότι θα γίνει και πραγματικότητα. Από την άλλη, μακάρι να προκύψει κάτι θετικό για τον Άρη μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας που, μην ξεχνάτε, προέκυψε από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος. Έκανε την επαφή αρχικά. Μακάρι
αύριο να έχουμε περισσότερα να σας πούμε μετά τη συνάντηση που θα έχουν οι τρεις τους και να πάνε όλα καλά και η ομάδα να αλλάξει και επίπεδο οικονομικά, διοικητικά, σε όλα, γιατί χρειάζεται, όπως είπαμε, και οργάνωση και πολλά άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Καβαδία και όλους εσάς που μείνατε εδώ συντονισμένοι. Θα τα ξαναπούμε το καλό την Δευτέρα με αρκετό ρεπορτάζ από ό,τι συμβεί το Σαββατοκύριακο και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά. Ακολουθεί ο Γιώργος Ματζούκης με την εκπομπή Ώρα για Μπλε. Μείνετε εδώ. Εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.